Χριστού σε συγγενή σημαίων, Ιεράρχα και Μαρτυραστερών, Ιερός εφημούμεν. Την πλάνην ολέσαντα και την πίστην τηρήσαντα όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμη. εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύση ευχές σου λαμβάνομαι. 27 Απριλίου Σιμεών του Αδελφοθέου Επισκόπου Ιεροσολύμων Ιωάννου Οσίου του Ομολογητού Ποπλίωνος και Λολίωνος του Νέου Πολίωνος του Αναγνώστου Ευλογίου και Νίκονος των Οσίων Ο Άγιος Σιμεών ο Αδελφόθεος Επίσκοπος Ιεροσολύμων Ήταν ένας από τους τέσσερις γιους του Μνήστορος Ιωσήφ και αδελφός του αδελφοθέου Ιακώβου, ο οποίος έγινε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Μετά την δολοφονία του Ιακώβου από το Ιερατείο των Φαρισαίων των Ιεροσολύμων, επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού ανέλαβε ο Σιμεών. Σ' όλη τη διάρκεια της επισκοπικής του θητείας υπήρξε αντάξιος του αδελφού του Ιακώβου. Η ανεξάντλητη αγωνιστικότητά του η τέλεια αυταπάρνησή του, καθώς και το απαράμιλο θάρρος του, κατέστησαν τον Σιμεών φωτεινό πνευματικό αστέρι, δια του οποίου στηρίχθηκαν και οδηγήθηκαν πολλές ψυχές στην σωτηρία. Το εντυπωσιακότερο όμως χαρακτηριστικό του Σιμεών ήταν το ακατάβλητο φρόνημά του. Αν και 120 ετών γέροντας, δεν κάμφθηκε μπροστά στο μαρτύριο. Υπέστη με νεανική φλόγα το σταυρικό θάνατο και η νεανική ψυχή του γέροντα Σιμεών αποδήμησε κοντά στον Στεφανοδότη Κύριο. Βέβαια με το παράδειγμά του άφησε διδαχή στο πίμνιό του την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Τα άνω φρονείτε μη τα επιτισγείς. Δηλαδή προς τα άνω προς το Θεό διευθύνετε και προσιλώνετε τις σκέψεις σας και όχι στα γήινα και φθαρτά και μάταια. Διότι και ο Σιμεών, αν και 120 ετών γέροντας, από τέτοιο φρόνημα εμπνεώμένο αντιμετώπισε παλικαρίσια το μαρτύριο.